9. Εξειδίκευση πίστοσης για την κάλυψη της δαπάνης δημιουργίας τουριστικών καναλιών και υλοποίηση τουριστικής καμπάνιας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυρία Αλιφέρη, λοιπόν, έχετε το λόγο. Όπως έχετε δει στην εισήγηση, τώρα να διαβάσω αν θέλει κάτι ο Γιάννης, επειδή δεν άκουσα ότι δεν έχει το ηλεκτρονικό αρχείο. Πρόκειται για την εξειδίκευση πίστοσης προκειμένου μέσα από το πρόγραμμα του τουρισμού. Να πούμε ότι αυτά προβλέπονταν σε πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, βέβαια, όχι στο αρχικό πρόγραμμα, στην τροποποίηση που έγινε τον Ιούνιο στο πρόγραμμα τουρισμού. Έχουν ήδη εκδοθεί από το ΝΕΟ, τα γράφουμε αυτά στην εισήγηση. Η εργασία είναι η εξής, η υπηρεσία μάλλον είναι η εξής. Η δημιουργία λογαριασμών στα κανάλια Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, σύμφωνα με το πλαίσιο προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου. Δηλαδή, μιλάμε για νέα τουριστικά κανάλια για λογαριασμό της τουριστικής προβολής. Η ανάπτυξη περιεχομένου σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας για τις τουριστικές δραστηριότητες στην Καλαμάτα μέσα από προκαθορισμένη θεματολογία με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η δημιουργία αναρτήσεων στα ελληνικά και αγγλικά προς δημοσίευση στα social κανάλια. Οι αναρτήσεις θα αφορούν 3 την εβδομάδα και θα αναρτώνται κυρίως στις καθημερινές μας από Δευτέρα στην Παρασκευή. Η εποπτεία και η απάντηση σε σχόλια με προτινόμενες απαντήσεις, τις οποίες θα εγκρίνει ο Δήμος βέβαια, που δέχεται η επικοινωνία του τουριστικού προϊόντος στα social κανάλια, η δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας με κύριο στόχο στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας για την Καλαμάτα ως τουριστικό προορισμό και η κάλυψη του κοινού στόχου, η εφαρμογή επαναλυτικής διαφήμισης marketing σε σχέση με όλα αυτά, η διαχείριση συμμετοχών σε διαγωνισμό σε περίπτωση δημιουργίας διαγωνισμού επικοινωνίας και εκτός των άλλων αναλυτικά στοιχεία όλων αυτών των δράσεων, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που αξιολογούνται αυτές οι δράσεις και φαίνονται τα αποτελέσματα ανατακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Και φυσικά μέσα από αυτά το κύριο αντικείμενο είναι οι χορηγούμενες διαφημίσεις, με προέγγιση φυσικά του περιεχομένου των διαφημίσεων από το Τμήμα Τουρισμού. Θέλω να κάνω 2 διευκρινήσεις, γιατί το πιο λογικό, εύλογα όσοι ασχολούνται με αυτά, να έχουν αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, η μία διευκρίνηση είναι, καταρχάς το ποσό είναι 4.600 πλέον του ΦΠΑ. Έτσι είναι γραμμένο στο σύνολο της περιγραφής της υπηρεσίας. Θα υπάρξει εξειδίκευση βέβαια των σχετικών δαπανών και υπηρεσιών. Να πω εκ προημίου ότι υπολογίζουμε ότι με αυτό το ποσό, με τις χορηγούμενες διαφημίσεις, θα υλοποιήσουμε καμπάνια μέχρι στα social media, όπως περιγράφεται, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου περίπου. Με σκοπό, γιατί ο στόχος και της Καλαμάτας είναι γνωστό αυτό, είναι να διατηρήσει την τουριστική σεζόν και να την επεκτείνει και περισσότερο λόγω των καλών συνθηκών. Να πω ότι από αυτό το ποσό, το μεγαλύτερο μέρος, περίπου της τάξης των 3.000 ευρώ, θα είναι οι χορηγούμενες διαφημίσεις. Δηλαδή το ποσό που θα καταναλωθεί στη χορηγούμενη διαφήμιση. Και το υπόλοιπο ποσό, που μπορεί να μην καταναλωθεί και όλο, θα έχει σχέση με όλες τις υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα. Νομίζω ότι αυτές είναι οι 2 κρίσιμες διευκρινήσεις, οι οποίες βέβαια θα περιγράφονται και στη σύμβαση και στο ποσό, στα συμφωνητικά που θα υπάρξουν και θα αναρθούν. Ευχαριστούμε την κυρία Αλιφέρη. Κύριε Χριστόπουλε. Ναι. Το ένα ερώτημα είναι, έχετε επιλέξει ανάδοχο για αυτά? Από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει όλο ένα ανάδοχο. Δέσμευση της πίστοσης υπάρχει, όμως θα σας απαντήσω. Είμαι κουτός, θέλω να μου πει. Θα σας απαντήσω. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει έτσι. Τι γίνεται μέσα. Εντάξει. Όχι, εγώ θα το απαντήσω ευθέως. Πάμε στην απάντηση. Θα απαντήσω ευθέως. Σύμφωνος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δέσμευση της πίστοσης. Ασφαλώς, κύριε Χριστόπουλε, για να φτάσουμε στο σημείο να δεσμεύσουμε μία πίστοση, έχουμε εξετάσει την αγορά, τις δυνατότητες της. Ρωτήσατε αν υπάρχει ανάδοχο. Άλλο αυτό. Μην τα μπερδεύετε. Έχουμε εξετάσει την αγορά, γιατί η αγορά, κύριε Χριστόπουλε, καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια υπηρεσία, όπως και ο εργολάβος και αυτός που φτιάχνει το φαγητό κτλ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ασφαλώς εξετάζουμε διάφορες περιπτώσεις και σε σχέση με το πώς οικονομικά κινείται η αγορά, σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, με την ομάδα που έχει ο καθένας, με την εμπειρία που έχει ο καθένας. Έχουμε μια, δυο, τρεις περιπτώσεις στο μυαλό μας που κυμαίνονται. Γι' αυτό κιόλας και προσδιορίσαμε το κόστος στο ύψος αυτό, έτσι, για αυτό το ποσό. Από εκεί και μετά, το πώς θα επιλογεί
Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί οφείλω να σας πω ότι τη μέρα που έφυγε η εισήγηση, γι' αυτό και δεν κάναμε και αυτή την ανάλυση, έτσι. Είχαμε αναθέσει με τις υπηρεσίες που το φτιάχνουμε τα χαρακτηριστικά, μάλλον το περιεχόμενο των υπηρεσιών, να δουν το επιμέρος πώς κινούνται, το ποσό των χορηγόμενων διαφημίσεων, σε τα κοινά που θέλουμε, γιατί όλα και αυτά θέλουν και μια μελέτη. Δεν σημαίνει ότι κάνεις μια χορηγούμενη διαφήμιση, τα ξέρετε όλοι και από την πολιτική που κάνετε, ενδεχομένως κάνετε δεν κάνετε, τα ξέρετε και από άλλους, από την εμπειρία σας την επαγγελματική και την κοινωνική. Έχει σημασία το κοινό, πόσοι είναι, πόσες φορές κτλ. Έχετε τις όρους υποθέσεις, έχετε καταλήξει, έχετε κατασταλάξει. Λίγο, ναι, στο περίπου. Η επιλογή να είμαστε με ανάθεση, θα τα βγάλετε όλα αυτά και όποιος τη διαθέσει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Εξέβολε, να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε διακήρυξη. Εντάξει, ξέρουμε την αγορά. Ναι, ναι, με ανάθεση. Ναι, ναι, σας το λέω εγώ ευθέως και να σας πω και κάτι. Ξέρετε ότι σε αυτά τα θέματα πάντοτε δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο το αν θα δώσει κάποιος 50-100 ευρώ παρακάτω, έτσι, αν σκεφτείτε ότι από αυτό το ποσό το μεγαλύτερο μέρος είναι οι χορηγούμενοι που θα πληρωθούν δηλαδή στην Google, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο ποσό δεν είναι θέμα το οικονομικό μόνο, εξετάζονται πάρα πολλές παραμέτρους και κυρίως, να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, θα εξεταστεί και η δυνατότητα των 1-2-3 υποψηφίων αναδόχων για να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου. Γιατί οι αναρτήσεις των post στα social media δεν θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο, δηλαδή μας έφτιαξε ο κύριος Σοφρονάς, ενδεχομένως που είναι ο ανάδοχος, αυτό είναι. Θα γίνεται μία μίξη και μία συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουμε στο Δήμο Καλαμάτας. Ξέρετε ότι έχουμε προσλάβει και για 4 μήνες ειδικό γραφίστα και άνθρωπο που ασχολείται με την παραγωγή του εικαστικού και του περιεχομένου θεμάτων τέτοιων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά και πολύ προσεκτικά τη συνεργασία και την ισορροπία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι της εγκρίσεως των υπηρεσιών, αλλά και το παραγόμενο να είναι και από τις δικές μας υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του αναδόχου. Ευχαριστούμε κυρία Λιφέρη. Κύριε Σαφωνά. Εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσε η τηλεφωνή. Θα απαντούν αυτοί σε κάποια ερωτήματα πολιτών, υποψηφίων πελατών και πώς είναι επικίνδυνο αυτό. Όχι. Αυτό ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία είναι και αυτό ένα κομμάτι από αυτά που εξετάζουμε. Γι' αυτό είπα είναι πολύ σημαντική η μίξη, μάλλον η συνεργασία και το κράμα της λειτουργίας του συνόλου αυτής της υπηρεσίας αναδόχου με την υπηρεσία μας, δεν θα είναι μόνο από τους αναδόχους. Θα υπάρχουν κωδικοί που θα συμμετέχουν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, οι οποίοι ξέρουν και κάποια στάνταρ, έτσι, των θεμάτων αυτών στα social media, θα απαντούν σε κάποιες ερωτήματα. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Το λέτε, αυτά, κυρία Λιφέρη, το λέτε εδώ. Αυτά, με απαντήσεις που θα εγκρίνει ο Δήμος. Ναι. Οι απαντήσεις... Σε τι είδους ερωτήματα, μπορώ να πεις... Ενδεχομένως, θα σας πω. Καταρχάς, μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος μπαίνει και βρίζει. Όχι να βρίζει το Δήμαρχο, τον Σοφρονά κτλ. Να βρίζει την Καλαμάτα. Αυτός θα μπλοκάρεται, θα αφαιρείται. Δεν θα μπορεί να τον βλέπουν άλλοι. Είναι ένα τεχνικό κομμάτι που θα το κάνει ο ανάδοχος αυτό. Όταν όμως μπει κάποιος και πει, παιδιά, μου αρέσει αυτή η παραλία που έχετε, παράδειγμα, πού είναι αυτό και πώς μπορώ να πάω, θα πρέπει κάποιος να το απαντήσει. Εντάξει, γι' αυτό λέω θα υπάρχει μια. Φιλτράρισμα. Έχετε άλλο ερώτημα? Ναι, ο κύριος Αφιρόπουλος. Όχι, ο κύριος Αγγελής. Όχι, πάμε τοποθετήσεις. Είναι αλήθεια ότι έχουν ανέβει πλέον οι προτάσεις διαφήμισης και τα social media και οι χορηγούμενοι διαφημίσεις είναι στην νέα εποχή. Θέλω να επισημάνω ότι είμαστε στις 21η σήμερα εβδόμου του 2020 και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε για το καλοκαίρι του 2020. Δεν είναι και το καλύτερο. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εκεί που θα πρέπει να επικεντρώσουμε, πιστεύω, είναι την ασφάλεια της Καλαμάτας και την νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί ο κόσμος τώρα η πρώτη του προσέγγιση στις διακοπές είναι αν θα είμαι ασφαλής και αν υπάρχει νοσοκομείο
κέντρο υγείας ή τέλος πάντων υγειονομική περίθαλψη πιο κοντά. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να επισημανθεί για να νιώθει ο κάθε επισκέπτης ότι η σιγουριά στις διακοπές. Το τρίτο θέλω να επισημάνω είναι ότι επειδή παίζονται, εγώ θα το πω θέως, παιχνιδάκια με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά, πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει πλήρη και κρυστάλλινη διαφάνεια. Ανάλογα τι προσφέρει ο καθένας, να έχει και την ανάλογη αντιμετώπιση. Για να είμαι ξεκάθαρος, εγώ θεωρώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών. Όμως τα παιχνιδάκια με τις χορηγούμενες και όλα αυτά τα βλέπουμε και σε κεντρικό επίπεδο, κυβερνητικό, τα είδαμε και στον κορονοϊό. Τα βλέπουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, μην τα δούμε και σε κοινωνικό επίπεδο να παίζονται παιχνιδάκια με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος προς αυτό. Θέλω όλους τους ανθρώπους της ενημέρωσης που ασχολούνται σε οποιοδήποτε τομέα να αντιμετωπίζονται με κρυστάλλινη διάθεση και αποτέλεσμα διάφανο και αντικειμενικό. Ψηφίζουμε υπέρ, λέει ο κύριος Σοφρονάς, να μην λέμε τις επιφυλάξεις. Ας λέει και κανένας και με φύλαξη, όλοι τις πλειοψηφίες είναι εδώ. Ψηφίζουμε υπέρ, επισημένοντας το άγκυρο της πρωτοβουλίας, ότι είναι λίγο αργά, θα έλεγα, και με την προσέγγιση της ασφάλειας και της υγειονομικής περίθαλψης των επισκεπτών της Καλαμάτας. Της Μεσσηνίας Ζάλα και της Καλαμάτας, του ειδικότερα μας διεύθυντα. Ο κ. Σοφρονάς. Ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο Γιάννης. Είναι σαφέστατο ότι η ψήφος υπό προϋποθέσεις δεν υφίσταται. Ούτε υπό επιφυλάξεις ψήφος δεν υφίσταται. Όταν ψηφίζεις, ψηφίζεις την πρόταση. Έτσι, δεν υφίσταται. Αν δεν θέλεις να ψηφίσεις, δεν ψηφίζεις. Πάει αυτό. Είναι στα... Γιατρέ μου, τι να κάνουμε, μας έχει ο καθένας. Να έχεις επιφυλάξεις, δεν έχω αυτό. Αλλά όταν ψηφίζουμε, αυτό. Ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν έχει σχέση με την ψήφο. Να γίνει σαφές αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνουμε αυτά τα λάθη. Λένε οι αρχηγοί, με τις προϋποθέσεις που εγώ λέω, παραμύθια. Πάει. Έχουμε στο θέμα τώρα. Σωστό. Παπούρια. Πάμε παρακάτω. Ελένη, απευθύνομαι σε σένα που έχεις για την εμπειρία κλπ. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα που έχεις αναλάβει στα social media. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγαλύτερο κόστος από τα 4-600 που λες. Δεν είναι λεφτά. Για δύο μήνες. Κάτι αξιοπρεπές. Δεν εννοώ, δεν θα φτιάξετε κάτι. Λέω, είναι για τη δημοσίευση μόνο ή είναι και για την κατασκευή. Το creative το έχουμε, το έχει η Ελένη. Εντάξει, θα μου πείτε. Οι απαντήσεις θέλουν τεράστια προσοχή. Τεράστια προσοχή. Γιατί άμα αρχίσει ένα κουτσομπολιό και γίνεται να. Χάνουμε κάθε σοβαρότητα. Και θα πρέπει να ξέρουμε σε τι target group απευθούμε. Απευθούμε στους νευροπαθείς να πούμε ότι έχουμε και νοσοκομείο που έχει, μπορεί να τους εξυπηρετήσει, ή θα απευθούμε σε νέο κόσμο, ή θα απευθούμε σε κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να τα λύσετε εσείς σαν αιρετή και σαν υπηρεσία του Δήμου. Δεν μπορεί να λύσει η υπηρεσία θα σας δώσει τις κατευθύνσεις. Και τελικά, ό,τι μπαίνει εκεί πρέπει να μπαίνει και στο site του Δήμου. Ναι, πρέπει ναι, να έχει μια άμεση σχέση με το site του Δήμου. Ψηφίζουμε υπέρ, παρότι τώρα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο, είπες, είναι έτσι. Υπολογίζουμε γιατί... το ποσό αυτό να μας. Δεν έχει νόημα μετά, καλά. Δεν έχουμε χειμερινό τουρισμό. Μετά οι εμπορικοί αντιπρόσωποι έρχονται μόνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ψηφίζουμε ναι. Τα ζευγάρια δεν αφορούν το Δήμο. Δεν αφορούν το Δήμο. Έχουμε και δουλειά. Έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό. Θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σοφρονά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σοφρονά για την τοποθέτησή σα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Κυρία Κονομά, μόνο το μικρόφωνο να ανοιχτό, παρακαλώ. Αυτό είναι δυστυχώς εξυπηρετούσα από το δίπλα και κοιτάξτε. Έλα, Μαρία, εδώ. Δεν χρειάζεται. Και εμείς υπέρ είμαστε. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι κάνουμε, ότι διαφήμιση, ότι σποτ να είναι κάτι καινοτόμο, να είναι κάτι διαφορετικό, όχι τα τετριμένα. Θέλουμε κάτι το διαφορετικό που θα πάει την πόλη ψηλά. Το να κάνουμε, να χρησιμοποιούμε τα ίδια σποτ ή το... Δεν ξέρω. Να είναι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο μπροστά. Για να αποτελέσει διαφορά. Κατά τα άλλα δεν έχουμε. Ποιος αμφιλεί. Συμφωνούμε. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Οικονομάκου. Να κλείσει πολύ σύντομα η συγκέντρια. Α, ο κ. Μπάκας. Ναι, ναι, συγγνώμη κύριε Μπάκα, ναι, έχετε δίκιο. Πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει μόνο σου. Θα σας πω μια απλή περίπτωση. Έχουμε μια καλή γραφή στη Δία.
προσλάβει για 4 μήνες. Εμείς δεν ξέραμε ότι έχετε προσλάβει, γραφίστε. Πέρασε την Οικονομική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είναι αντικείμενο τώρα συζήτηση, αυτό πάμε κύριε. Όχι, αλλά θα μπορούσατε να είμαστε. Το ξέρει ο εκπρόσωπός σας στην Οικονομική Επιτροπή. Το ξέχασα, έχει πολλά στο κεφάλι. Δεν πειράζει. Ασχολείται με πολλά μάτια. Δεν πειράζει, πάμε κύριε Μπάκη. Λοιπόν, κάνει μια ωραία δουλειά και θέλουμε να την ανεβάσουμε στο Facebook μέσω μιας χορηγούμενης. Ωραία. Ο Δήμος δεν μπορεί να την ανεβάσει στο Facebook μόνος του. Γιατί? Χορηγούμενη δεν μπορεί. Χορηγούμενη. Χορηγούμενη. Μπορούμε μεμονωμένα σαν άτομα να τα ανεβάσουμε, ναι, ό,τι θέλουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί μια χορηγούμενη με έναν πανελλαδικό κύκλο, ναι, να, ναι, να ναι, ανεβάσει, ναι, ο Δήμος. Γιατί? Γιατί το Facebook συζητάει να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω κάρτας. Τι θα κάνει λοιπόν ο Δήμος? Θα απευθυνθεί στο Θανάση Πουλόπουλο που έχει κάρτα, που είναι σχετικός και με αυτό το θέμα, και θα την ανεβάσει σε επαγγελματία. Ή στον Χ, τον Ψ, τον Ζ. Και στον ΚΑΠΑ 19. Ναι, ρε παιδιά, είπα. Παράδειγμα, είπα το Θανάση στο Πουλόπουλο. Αυτό τον έχει πρώτο στο μυαλό του. Όχι, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Θανάση στην αγορά, μας ανέβαζε τις χορηγούμενες της σχετικής αγοράς Καλαμάτας. Εμείς δεν είχαμε κάρτα να πληρώσουμε. Και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Δηλαδή, θέλει εδώ μια συνεργασία και με ιδιώτες, ανάλογα το τι θα κάνεις. Έτσι. Ωραία. Εισηγήτρια να κλείσω. Λοιπόν, να πω δύο-τρία πράγματα γενικά. Άκουσα τις παρατηρήσεις του Γιάννη του Χριστόπουλου σε σχέση με το αν είναι άκερο, είναι χρόνο, είναι καθυστερημένο κτλ. Δεν θέλω να την κάνουμε στην Οικονομική αυτή, Επιτροπή αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά είναι ένα όργανο που ουσιαστικά, συμφωνώ με τον Πασακίδη, είναι για λόγους διαδικασίας. Θα την κάνουμε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θα δείτε, και στον χρόνο που πρέπει, εκεί λοιπόν θα δείτε περί του κέριου, άκερου, καθυστερημένου ή όχι, θα δείτε πώς είναι τα πράγματα στο κομμάτι του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και να δούμε ποιοι άλλοι κάναν τουριστική καμπάνια, πότε την έκαναν. Να σας πω δε, το περιοδικό διακοπές του Βήματος, το περιοδικό της Καθημερινής, θα κυκλοφορήσει τέλος αυτής της εβδομάδας. Να φανταστείτε. Αυτά που κυκλοφορούσαν συνήθως το Μάιο κτλ. Κτλ. Και πριν. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Θα πω δύο παραμέτρους. Το κομμάτι του τουρισμού στο Δήμο Καλαμάτας, αν θυμάστε το πρόγραμμα και δεν έχω την απέτηση να το θυμάστε, δεν είχε βασιστεί, το πρόγραμμα που περάσαμε τον Ιανουάριο, δεν είχε βασιστεί στην τουριστική προβολή από τις 171.000, και το λέω περισσότερο για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορεί να είναι δέκτες όλων των ανακοινώσεων που και εγώ έχω δει από τους κατά τα λοιπά συμπαθείς συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω λοιπόν ότι το κομμάτι του τουριστικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας, από τις 171.000 που είχαμε εγγράψει, 8-9% περίπου ήταν για τουριστική προβολή, γνωρίζοντας εκ προημίου, και σας το έχουμε κάνει και γνωστό σε όλους, ότι δεν είναι στο επίπεδο του προορισμού ή της προετοιμασίας του υλικού, των 1.002 πραγμάτων που πρέπει να γίνουν πριν την τουριστική προβολή. Γι' αυτό και λοιπόν είχαμε προβλέψει να κάνουμε branding, να κάνουμε στρατηγική, να κάνουμε ιστοσελίδα κτλ. Το μεγάλο κομμάτι λοιπόν των κονδυλίων μας ήταν σε δουλειά υποδομής και όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα, υποβοηθούν το κομμάτι του τουρισμού και δεν είναι οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Τώρα, θα συνεκτιμήσουμε τις εποχές, κατά πόσο πρέπει, τι χρήματα πρέπει να χαλάμε κάθε εποχή και τι τόπο πρέπει να πιάνουμε, έτσι. Δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες, δηλαδή αν χαλάγαμε 15.000 προβολή το 19, φυσικά θα είχε πολύ διαφορετική απήχηση στην επισκεψιμότητα από την προβολή τη φετινή. Θα δούμε όμως και από τα στατιστικά που θα βγουν για όλη την Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα δούμε πόσοι Έλληνες ταξίδευσαν σε σχέση με τον Ιούλιο, συνολικά, και να δούμε, δεν ήρθαν στην Καλαμάτα και πήγαν κάπου αλλού δηλαδή. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Το κλείνω αυτό το θέμα. Συμφωνώ με τα θέματα που λέει ο Γιάννης, η ασφάλεια και τα λοιπά να είναι ένα από τα μηνύματα. Θα πω όμως κάτι, επειδή έχουμε μπει και λίγο πιο βαθιά τώρα στο ποιο θα είναι τα μηνύματα. Ίσως και αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί του τουρισμού, ότι δεν πρέπει να είναι η πρώτη εικόνα. Προσέξτε, δεν έχουμε ξανακάνει τουριστική προβολή στα social media.
Φανταστείτε δηλαδή ξαφνικά να βγει ένας προορισμός στον ΚΟΟ Καλαμάτα και να λέει, να δείχνει ένα, μια μάσκα και ένα νοσοκομείο. Δεν είναι ελκυστικό για τον κόσμο, πρέπει να είναι το επόμενο, το μεθεπόμενο ενδεχομένως. Αλλά αυτά Γιάννη, στο λέω ειλικρινά. Πολλά μηνύματα περνάνε και μέσα, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Εγώ λοιπόν θα προτείνω, εάν ο Γιάννης, αν ο Γιάννης είναι καλός λόγω συνδικαλισμού στα μηνύματα, να μπει στην ομάδα να φτιάχνει και τα σλόγγαν. Αν ολοκληρώσατε, αν ολοκληρώσετε. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τη διαφάνεια. Σε σχέση με τη διαφάνεια. Γιάννη, θα σου πω κάτι. Άλλο το social media και οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν να κάνουν με τα κανάλια, δεν έχουν να κάνουν με τίποτα από αυτά. Η προβολή στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, επειδή την ψάξαμε, είναι γενικότερα πάρα πολύ πιο ακριβή. Τα ίδια χρήματα δηλαδή είναι τα χαλάει στα social media, σε βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι και με τα κανάλια είναι πολύ λιγότεροι. Ενημέρωση στο site οπωσδήποτε θα γίνει του Δήμου Καλαμάτας, αυτό εννοείται ότι κάθε post θα αναβαίνει και από εδώ. Τώρα ό,τι άλλο χρειάζεται θα τα λέμε. Και για τον κύριο Σοφρονά να του πω ότι πράγματι αυτή η δουλειά θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτό και εμείς δεν επαφιόμαστε ούτε μόνο στις δυνατότητες των υπηρεσιακών μας, ούτε μόνο στους αναδόχους. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αλλά να διευκρινίσω κάτι. Εδώ είμαστε Οικονομική Επιτροπή. Ψηφίζουμε εξειδίκευση πίστοσης. Εάν είναι να κάτσουμε να αναλύσουμε το τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας, χαθήκαμε. Όπως είπε και η κυρία Αντιφέρη, ερωτήματα και απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο δίδονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συντομοί, γιατί είναι και άλλα θέματα τα οποία είναι βαριά. Τα πει, λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινάκη. Πάμε στην ψηφοφορία. Μας ανοίξει άλλο και πρώτα. Κύριος Υπέρο, κύριος Χριστόπουλος, Υπέρο, κύριος Μουρνάς, Υπέρο, κύριος Αφιερόπουλος, Υπέρο, για τον τουρισμό της Καλαμάτας. Λοιπόν, διευκρινίζω, 600 ευρώ στην ΦΠΑ, δεν αναθέτουμε τα σπότ σε ανάδοχο, αναθέτουμε μόνο τα πλάνα, γιατί η υπάλληλος που έχουμε προσλάβει έχει την εξαιρετική ικανότητα να κάνει τα υπόλοιπα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Με την καθοδήγηση λοιπόν των υπηρεσιών μας θα πάρουμε τα πλάνα. Πάμε να ψηφίσουμε κύριε Χριστόπουλε κατευθείαν, γιατί το εξαντήσαμε το θέμα. Υπέρ, κύριε Σοφρονά. Υπέρ, κύριε Ζαχαρόπουλε. Υπέρ, κύριε Ομόφωνα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία.